Αλεξάνδριο, που είχε γίνει περίπου μια εβδομάδα πριν. Μια εβδομάδα παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, ο ρυθμός με τον οποίο ξεκίνησαν στο σκοράρισμα δύο ομάδες. Είναι μέρα με τη νύχτα, χαμηλό σκορ προς το παρήγορα. Κινγκ για τον Μπάφσιτς του τριών πόντων, ανενόχλητος μέσα. 7-2 στο συν 5 ο Άρης. Ο Κινγκ στους 4 πόντους, ξεκινά ζεστός. Άστοχος εκεί, 1-5 τρίποντα, 0-2 τρίποντα. Rebound από τον Κινγκ που μέχρι στιγμής είναι, ας μας επιτραπεί όλος ο Άρης. 6 από τους 11. Κατά πολύ στα συνολικά rebound από τον Μαρούσο στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Τρίποντο από τον Winters. Brown. Καραλαμπίδης του τριών πόντων είναι εύστοχος. 17-8 για τον Άρη και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τώρα 9 πόντων, το Μαρούσι απάντησε και τώρα το παιχνίδι είναι στο συν 3 για τους Κυπραδούχους. Καλά αλλαγές πάντως στη διακύμαση του σκορ μας κάνουν και πάλι να μην θεωρήσουμε κλεισμένο κανένα λογαριασμό. Ο Μπάστεν κόπηκε από την άμυνα του Άρη. Ο Ταπούτος εύκολη πάσα, εύκολο καλάθι και για τον Κινγκ. Να ο Κινγκ που ανεβαίνει στους 8 πόντους. Σούμπερ, οι δύο Αμερικανοί ένθεκα κήθεν είναι οι πρώτοι σκόρερ των ομάδων τους. Ακεψιμαίδης πετά την μπάλα έξω, λάθος εκτίμηση. Αφήνει στο Κινγκ ο Σλούκας, ο Κινγκ για τον Κινγκ. Για τον Άντωνο Κινγκ, οι 3-1 πόντους του Άρη στο παιχνίδι. Και time out από τον Βαγγέλη Αλεξανδρή για το σκοράρισμά του με τους 10 πόντους, ενώ ο Winters δοκιμάζει ένα ακόμη τρίποντο και είναι εύστοχος. Δείτε ξανά την προηγούμενη φάση. Φαίνεται να είναι κάθαρο του Ταπούτου και εδώ θα πάρει την προσπάθεια, ευστοχή και πάλι στους 12. Τα rebound που είναι μέχρι τώρα τουλάχιστον ένα από τα άλλα προβλήματα για τον Μαρούς και τον Αλεξανδρή. Ο Μπράουν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Στο drive, χωρίς όμως να βρει στόχο. Χαραλαμπίδης πετάει για τον Μπράουν, μόνο σήμερα καλά του το κάρφωμα. 33-19, ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά ο Άρης στο συν 14 και τρεις τάπες. Μπράουν δοκιμάει στο τρίποντο, είναι εύστοχος. 36-20 ο Άρης στο με αυτό το τρίποντο από τον Μπράουν. 5 συνυπολογισμένου και του καρφώματος που πέρασε replay από τους δέκτες σας. Ο Μπράουν που φεύγει σε έναν ακόμη εχνιδιασμό. Το ξέσπασμα από τον Άρη του ανήκει ολοκληρώ. Πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 14 με πρωταγωνιστή τον κύριο που βλέπετε, τον Άντωνη Κινγκ. Τα τρία φάλ του Κινγκ και ο Αμερικανός παραμένει αναγκαστικά στον πάγκο. Ο Μπράουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια με τη σκιά του Μπάγκαριτς. Δείτε πού πήγε, πόσο διάγω τώρα. Καλή άμυνα από τον Άρη πάνω στον Κοιαντίνοβιτς. Ο Ταπούτος, το κόψιμο στη ρακέτα από τον Μπάφσιτς. Η πάσα την ώρα που έπρεπε από τον Ταπούτο, από τον Μπάφσιτς. Δεν πρόλαβε να τον ακολουθήσει ο Κοιαντίνοβιτς. Ο Άρης 44-26. 3-46 πριν από... Σαντρής βεβαίως, αλίμονο προπονητής και να μην το επισημαίνει αυτό το πράγμα. Μένει στους 6 μέχρι στιγμής, με 9 τώρα με το τρίπορο απέναντι στον Μπάφσιτς. Άστοχος στο σουτ. Ο Σλούκας για τον Ταπούτο που θέλει να τιμωρήσει και πάλι το γεγονός ότι ο Σούμπερ άργησε να πάει πάνω του. 2-2 σερή τρίποντα από τον Ταπούτο. Τρίποντα του Ταπούτου χωρίς όμως επιτυχία, το 50-26. Η διαφορά για τον Άρη παραμένει, ο Ταπούτο στο κάρφωμα. 3-3-6 και 2 τώρα 8 σερή πόντους από τον Ταπονάρη από το χέρι σε αυτό τον βάλτο, σε αυτό το τέλμα που είχαν μείνει οι κίτρινοι. Σημείο της τρίτης περίοδου και μετά και με 8 σερή πόντους ο Ταπούτος όλοι. Με το Σούμπερ αφήνει στο Χαραλαμπίδη, ωραία εναλλαγή και ο Τσαϊρέλη στο κάρφωμα που ευστόχησε στην προηγούμενη προσπάθεια. Εσείς ξαναβλέπετε την πολύ ωραία συνεργασία των παιχτών του Άρη που κατέληξε από την ασίστ του Χαραλαμπίδη. Ο Μπάγκαρης ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα από την πάσα του Κοιατίνοβιτς. Ο Άρης με 4-1 στον εφηδιασμό. Στη γωνία ακροβολίστηκε ο Winters, για το τρίποντο το πέτυχε. Ανέβη να του δώσει ένα ακόμη screen.
για να πάρει το διάδρομο, πήγε στο πάσιμο, κολοκάρφωμα από τον Ταπούτο. Καλύτερη αμυντική επίδοση του Άρη, ενώ ξαναβλέπει το follow κάρφωμα από τον Ταπούτο. Με δεδομένο λοιπόν ότι το 51 παθητικό ήταν η Καλίτας. Σπριν ψηλά από τον Κασίροφ. Ωραία προσπάθεια από τον Χατζηβρέτα. Δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Το follow από τον Κασίροφ. Το είχε σηκώσει ευρωπαϊκό με τον Άρη. Με εκείνο το τον Λευτέρη Σούποτης αλλά και την ομάδα να δουλεύσει περισσότερο με δύο νέα πρόσωπα όπως είναι ο Κίνγκ και ο Κασίροφ. Βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μία εβδομάδα πριν όταν το Μαρούσι περνούσε.